Ο Αστέρας Βαλήρας πήρε το τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ατρόμητο Πλατή με σκορ 2-0 στο γήπεδο της υπερχογίας για το πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη Β' τοπική κατηγορία. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο χαμένο πέναλτι του Καρύδη, ανοίγοντας το σκορ με ωραία κεφαλιά του ερχόμενου από τον Πάγκο Μπουτζάλη στο 78. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε με μαγικό γκολ ο Μουλιάτος στο 87, ο οποίος είδε εκτός εστίας τον Καρτερολιώτη και με αριστερό βολέ από το κέντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα υπό ξέφρενους πανηγυρισμούς. Το παιχνίδι επισκιάστηκε από το σοβαρό τραυματισμό του Ταχταμπά στον ώμο και την αποβολή του Κοντόπουλου στο 80. Σήμερα παίξαμε ένα ντέρμπι γειτονικών χωριών. Βέβαια κερδίσαμε, αλλά το παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μοίρα γιατί τραυματίστηκαν δύο παίχτες μας και ο ένας λίγο πιο σοβαρά. Σε ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Η ομάδα αυτή φτιάχτηκε και αποτελείται από παιδιά πιο πολύ του χωριού και μερικά παιδιά από Καλαμάτα, από την Πλαισιόν. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παίζουν όλα τα παιδιά, να βγάζει υγεία αυτή η ομάδα και ό,τι καλό είναι να έρθει, ας έρθει. Σήμερα κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Καλή συνέχεια στον Αστέρα Βαλήρας. Μπήκαμε δυνατά. 80 λεπτά ήμασταν εκεί. Είχαμε ένα χαμένο πέναλτι. Θεωρώ ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα. Θεωρώ πως ήμασταν καλύτεροι και πρέπει να νικήσουμε. Προχωράμε. Όλα για την άνοδο.